Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σας για να μπορέσω να δώσω κάποιες από τις ιδέες, κάποιες από τις εφαρμογές που έχουμε αναπτύξει ή αναπτύσσουν διάφοροι συνάδελφοι ανά τον κόσμο. Είναι πρόκληση να είμαστε σε ένα τέτοιο ακροατήριο όπου οι γιατροί εσείς προσπαθείτε να καταλάβετε τι κάνουμε εμείς. Απ' την άλλη μεριά εμείς προσπαθούμε να σας δώσουμε να καταλάβετε τι θα μπορούσαμε από αυτά που κάνουμε εμείς θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε. Θα προχωρήσω χωρίς να προλογίσω πολύ. Θα προσπαθήσω να δώσω διάφορα παραδείγματα του πώς η ιατρική εκπαίδευση μπορεί να εμπλουτιστεί, να βελτιωθεί, χειριζόμενη τις νέες τεχνολογίες, εκμεταλλευόμενη τις νέες δυνατότητες. Και θα προσπαθήσω να σας δώσω όσο δυνατόν έτσι, μια εικόνα του τι γίνεται αυτή την ώρα, τελειώνοντας με το τι έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε εδώ και μερικούς μήνες με την. Με τον κύριο Χατζηχρήστο και την ομάδα προς αυτή την κατεύθυνση, συνδυάζοντας projects που υπάρχουν στην ομάδα τους και projects που υπάρχουν στη δικιά μας στην ομάδα. Η γνώση και η πληροφορία, ο κύριος Προστολίδης το είπε ξεκάθαρα, προετοίμασε το έδαφος. Υπάρχει μια μεγάλη διεύρυνση πληροφορίας, μια μεγάλη επέκταση της γνώσης, μια φοβερή εξειδίκευση σε όλα τα πεδία της ιατρικής αλλά και της ουρολογίας προφανώς. Το απέδειξε αυτό. Περιέχει βέβαια και την θεωρητική διδασκαλία και την καθοδήγηση, αλλά και την κλινική μαθητεία. Και αυτό την κάνει λίγο διαφορετική από άλλες εκπαιδεύσεις, όπως ας πούμε θα ήταν η πληροφορική η ίδια, που δεν έχει καθόλου κλινική μαθητεία. Βασίζεται σε μια γκάμα από είδη περιεχομένου, που γίνεται όλο και περισσότερο ψηφιακό στις μέρες μας. Εκμοντερνίζεται αργά μεν, αλλά σταθερά η ιατρική εκπαίδευση, από την κλασική, όπου η διδασκαλία γίνεται από καθέδρας, όπου υπάρχουν ξεχωριστά διδακτικά αντικείμενα, θέματα. Και η μαθητεία που γίνεται μόνο σε κλινικές δεξιότητες πολύ περιορισμένα, με ελάχιστες επικοινωνιακές δεξιότητες, αλλά έχουμε αρχίσει τώρα να μπαίνουμε σε αυτά, θα παρουσιάζω στα αγγλικά, εκμάθηση με βάση σενάρια, όπου αντί για να υπάρχει από καθέδρα διδασκαλία, αυτό είναι ένα στιγμιότυπο από την Ιατρική Σχολή του Λονδίνου, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο Σεντ Τζόρτζες, όπου σε μικρά γκρουπ γίνεται η διδασκαλία εδώ και πάρα πολύ καιρό, με βάση τα σενάρια, με βάση εκμάθηση σε σχέση με το τι είναι αναγκαίο εκείνη την ώρα να γίνει και με βάση τις εξελίξεις της τρέχουσας. Μάθηση με βάση το τι χρειάζεται ο καθένας για να μάθει, δεδομένου το ότι έχουμε όλοι μας διαφορετικές ανάγκες. Με εκπαίδευση με βάση δεξιότητες που θα μπορεί να τις αποκτήσει κανείς έγκαιρα, έτσι ώστε να τις αξιοποιήσει. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να πηγαίνουν οι απόφοιτοί μας να γίνονται αγροτικοί γιατροί και να μην έχουν κάποια από τις κλινικές δεξιότητες που απαιτείται για το αγροτικό τους είδη. Και υπάρχει πάλι μεγάλη ανάγκη για να μπορεί κανείς να κάνει μόνος του διάφορα από αυτά τα κομμάτια, να μάθει δηλαδή μόνος του διάφορα κομμάτια της εκπαίδευσης που αλλιώς θα περίμενε να του παρασχεθούν. Όλα αυτά λοιπόν αρχίζουν να γίνονται όλο και περισσότερο ψηφιακά, υπάρχει δηλαδή ανάγκη τα σενάρια να γίνουν ηλεκτρονικοποιημένα. Έτσι, από αυτό το κλασικό σενάριο, να πάμε σε σενάρια που θα είναι εντελώς ψηφιακά, εντελώς βασισμένα στο διαδίκτυο. Και το κομμάτι του τώρα το χρειάζομαι, πού μπορώ να το βρω, να το μάθω. Μας έδειξε ο κύριος Αποστολής πολύ ωραία το iPhone. Είναι ένα ακριβώς παράδειγμα του just-in-time learning στην ουσία. Το χρειάζομαι τώρα, ας το βρω και άμα το έχει, γιατί να μην το μάθω τώρα που το χρειάζομαι. Μια καλή και αποτελεσματική χρήση του βίντεο και των animations. Η μονάδα εδώ έχει ήδη μπει σε αυτή τη διαδικασία του να παράγει ένα βίντεο εκπαιδευτικό, ένα film και με πάρα πολύ ωραίο και όμορφο τρόπο, με πάρα πολύ καλά animations. Και έτσι έχουμε μια μεγάλη αύξηση όλων αυτών εδώ πέρα των συστατικών, δηλαδή της εκμάθησης που γίνεται όλο και πιο προσωπημένη και αυτομάθηση, αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση. Και μάθηση η οποία θα βασίζεται σε τεχνολογίες οι οποίες, όπως τα κινητά τηλέφωνα, θα είναι συνεχώς μαζί μας, έτσι ώστε να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε όποτε το έχουμε ανάγκη. Και υπάρχει με βάση όλα αυτά μια εξέλιξη και στα ίδια τα προγράμματα σπουδών, που αρχίζουν και προμοτάρουν συνεχώς αυτή την ανάγκη για πιο εξειδικευμένη και πιο προσωποποιημένο πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή και της ειδικότητας που απαιτείται. Για όλα αυτά, για να επιτευχθούν, υπάρχει μια έντονη ανάγκη για διατομεϊκή συνεργασία, μια πολυδιάστατη συνεργασία, όπου οι νέες τεχνολογίες από τη δική μας μεριά προσπαθούν να την υποστηρίξουν, προσπαθούν να κάνουν αυτό που θα σας δείξω αργότερα
να προσαρμόσουμε και να επαναστοχεύσουμε υλικό που υπάρχει και να το κάνουμε να ταιριάσει στις δικές μας ανάγκες, να μπορέσουμε να ανταλλάσσουμε υλικό έτσι ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, υλικό που άλλοι που τους εμπιστευόμαστε ενδεχομένως έχουν παράγει. Και θα σας δείξω τι κάνουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που λέγεται Meducator και συντονίζουμε από την Ιατρική Σχολή, ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και φυσικά εξαρτώμαστε και από πολλές νέες μορφές ψηφιακού υλικού αντί κλασικών μορφών μόνο και θα προσπαθήσω να σας δώσω μερικές τέτοιες νέες μορφές. Η κλασική μορφή ερευνητικών δεδομένων είναι από τα περιοδικά. Ένα από αυτά που αναφέρθηκε με βάση και τη σημαντικότητά του, τις ανασκοπήσεις, τις συστηματικές, είναι στην βιβλιοθήκη την Cochrane. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη συλλογή βάσεων δεδομένων. Τίποτα το καινούργιο, απλά είναι ψηφιοποιημένα. Η αναζήτηση γίνεται με πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν, μεν, αλλά δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό τα τελευταία χρόνια, εκτός από το ότι έχει γίνει λίγο πιο όμορφο το interface. Με παρόμοιο τρόπο και άλλες βάσεις δεδομένων, όπως το BMJ Clinical Evidence, όλες αυτές είναι αντίστοιχες σε αυτού που κατά βάση χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας πράξη, του PubMed δηλαδή, για να βρούμε πηγές, πληροφορίες, άρθρα κτλ. Να δούμε όμως και νέες μορφές ψηφιακού υλικού. Θα προσπαθήσω να σας προκαλέσω λιγάκι, γιατί η κλασική μορφή που έχουμε συνηθίσει να βρίσκουμε υλικό είναι ένα άρθρο, άρα χτυπάμε λέξεις κλειδιά και βρίσκουμε ένα άρθρο. Πώς θα ψάξουμε να βρούμε ένα βίντεο, με τι λέξεις κλειδιά? Και δεν μιλάω για τον τίτλο που έχει το βίντεο, μιλάω για το περιεχόμενο που έχει το βίντεο. Μπορούμε να το κάνουμε? Υπάρχουν αποθετήρια με βίντεο ή απλώς τυχαία βίντεο που έχει κρεμάσει κάποιος στην ιστοσελίδα του? Ναι, υπάρχουν πλέον και έχουν αρχίσει να υπάρχουν αποθετήρια που έχουν μονάχα βίντεο μέσα. Βίντεο εξειδικευμένα. Εδώ, αυτή εδώ πέρα η ιστοσελίδα, το Video Surgery, ξεκίνησε παρέχοντας διάφορα δωρεάν και ελεύθερα. Πριν από ένα μήνα που την επισκέφτηκα, είναι κλειδωμένη πλέον. Έχει πολύ ελάχιστα έξω και πολύ, πάρα πολλά μέσα που πρέπει όμως να πληρώσεις για να πάρεις. Με πολλές θεραπευτικές διαδικασίες κτλ. Και με σεμινάρια, μαθήματα τα οποία μπορείς να παρακολουθήσεις συνδυασμένα με αυτά τα βίντεο. Αυτό είναι ένα πρωτότυπο περιοδικό που ξεκίνησε πριν από, αν δεν απατώ με 4, ίσως και 5 χρόνια, από κάποιο νέο παιδί, ο οποίος είχε τελειώσει marketing και business στο Stanford, αν θυμάμαι καλά. Όταν το παρουσίαζε, μου είπε ότι είχαμε βρεθεί στον Καναδά πριν από 3 χρόνια. Το σκέφτηκα με τη λογική του ότι προέρχομαι, λέει, πολλοί από τους φίλους μου μάλλον ήταν βιολογικών επιστημών. Οπότε όταν δημοσίευαν ή προσπαθούσαν να διαβάσουν εργασίες σε περιοδικά, για να καταλάβουν την πειραματική διαδικασία, μπερδεύονταν πάρα πολύ. Ιδιαίτερα μάλιστα αυτοί που ήταν από ξένες χώρες, τι να καταλάβεις από τις φράσεις και τις αυτές που είχε μέσα στο πείραμα. Υπάρχει διαφορά δηλαδή στο αν θα κουνήσει κανείς ένα πιατάκι για να ανακατέψει το υλικό με αυτόν τον τρόπο ή θα το ανακατέψει με αυτόν τον τρόπο πάνω κάτω. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχεις με φράσεις, με γραμμές που θα υπάρχουν σε ένα paper. Και αυτή η ιδέα γεννήθηκε λοιπόν στο μυαλό του, να μπορεί κανείς να δημοσιεύει πειράματα, χειρουργικές επεμβάσεις ή οτιδήποτε τέτοιο, δημοσιεύει, αλλά να έχουν το ρόλο της επιστημονικής δημοσίευσης. Και δημιούργησε και αυτό το περιοδικό, General Visualized Experiments. Άμα πάει λοιπόν κανείς σε αυτό το πέρα τη διεύθυνση, jove.org, αν θυμάμαι καλά είναι, είναι ένα περιοδικό που ίσως φέτος, αν όχι φέτος του χρόνου, θα είναι στο Medline. Αλλά είναι διαφορετικό περιοδικό. Δεν υπάρχει δηλαδή μια δημοσίευση που στέλνουν ένα άρθρο 15 σέλιδο, του κρίνουν οι κριτές και δημοσιεύεται ως 15 σέλιδο άρθρο. Στέλνω πείραμα, πειραματική διαδικασία και εφόσον είναι καλή, ανοιχτή κτλ. Και το κρίνουν οι κριτές ότι αξίζει τον κόπο να δημοσιευθεί ως μια πρωτότυπη πειραματική ή χειρουργική δουλειά, τότε έρχεται το περιοδικό και κινηματογραφεί αυτό που κάνω. Και ανεβαίνει στην ιστοσελίδα του περιοδικού η κινηματογράφηση, αν θέλετε, ή το βίντεο ή όλα τα βίντεο που απαρτίζουν την ερευνητική διαδικασία ή το πείραμα, αντί για το ίδιο το paper. Και έτσι μπορεί κανείς να μπει σε θεματολογία, να ψάξει μέσα στο περιοδικό, αλλά αυτό που ψάχνει στην ουσία θα είναι να βρίσκει διαφορετικά βίντεο που αναφέρονται σε διαφορετικές θεματικές ενότητες ενός άρθρου. Και όταν πάει σε αυτό, αρχίζει και εμφανίζεται το abstract. Μπορεί να εμφανιστεί ένα μικρό PDF, θα σας δείξω τι από όλο αυτό και όλο τι απαρτίζεται. Και αρχίζει μια λίστα περιεχομένου, ποιο είναι το περιστατικό, ποια είναι η διάγνωση, πώς τοποθετείται ο ασθενής κτλ. Εδώ είναι ένα νευροχειρουργικό περιστατικό. Εντάξει, αυτή είναι η δημοσίευση του. Είναι ένα μονοσέλιδο άρθρο, όπου έχει το abstract, το πρωτόκολλο και τα reference. Στο Medline.
θα είναι από του χρόνου και θα αρχίσει να παίρνει και impact factor για τα επόμενα χρόνια. Μια πολύ διαφορετική μορφή. Πάω τώρα σε μη ερευνητικά δεδομένα. Μη ψηφιακό μανελληνικό, αλλά μη ερευνητικά δεδομένα. Δεδομένα που θα μας χρειάζονται, υλικό δηλαδή που θα μας χρειάζεται για την ιατρική εκπαίδευση. Οι Αμερικάνοι, και μάλιστα ο Αμερικάνικος Σύλλογος των Ιατρικών Κολεγίων, το AAMC, American Association of Medical Colleges, είπε αφού όλοι χρειαζόμαστε περίπου ίδια είδη υλικών για να κάνουμε τις ιατρικές μας εκπαιδεύσεις, γιατί να μην δημιουργήσουμε ένα αποθετήριο τέτοιου εκπαιδευτικού υλικού, αλλά για να δώσουμε ένα κίνητρο να δημιουργείται αυτό το υλικό και να φορτώνεται υλικό από τους διαφορετικούς ακαδημαϊκούς διδασκάλους ή ερευνητές, πρέπει να τους τσιγκλίσουμε με κάποιο τρόπο, να μπορούν να μπαίνουν μέσα σε αυτή την ιστοσελίδα και να φορτώνουν το υλικό τους. Και έτσι δημιουργήσαν μια διαδικασία όπου για να φορτώσεις υλικό εκεί εκπαιδευτικό, έχω εγώ μια πολύ ωραία εισαγωγή στην ουρολογία για τους φοιτητές, τάδε και τάδε. Θα μπω εδώ μέσα, αλλά δεν θα το φορτώσω όπως κάνω σε μια τυχαία ιστοσελίδα. Θα μπω και θα το φορτώσω, θα το υποβάλω όπως γίνεται ένα submission, δηλαδή σε ένα άρθρο. Θα το κρίνουν οι κριτές, θα το αξιολογήσουν και αφού μου μπουν και τις διορθώσεις και το κρίνουν από την πλευρά ορθότητας των δεδομένων που αναφέρω για την εκπαίδευσή μου, θα μπορεί να δημοσιευθεί μέσα εδώ. Τι έχει πετύχει το AAMC όμως? Έχει πετύχει ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να μετράει στο CV κάποιου σε ένα ακαδημαϊκή εξέλιξη. Μετράνε δηλαδή ήδη στην αμερικάνικα ιατρικά τμήματα, όχι μόνο αν έχω άρθρα ερευνητικά σε περιοδικά με impact factor, αλλά έχω εκπαιδευτικό υλικό δημοσιευμένο που μπορεί να αξιοποιηθεί. Μετράει δηλαδή αυτό το πράγμα στην Αμερική ήδη σαν μια δημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού. Στην Ευρώπη δεν έχει επιτευχθεί αυτό. Τι μπορεί κανείς να πάει να κάνει μέσα στο εδώ πέρα το site, σε αυτό το αποθετήριο? Μπορεί να πάει να αναζητήσει με συνήθιους τρόπους, όπως είμαστε συνηθισμένοι πλέον όλοι να κάνουμε, να βρίσκουμε υλικό. Όταν βρει κανείς το υλικό του, θα του δοθεί μια περιγραφή εδώ και θα του δοθεί και μια γκάμα από διάφορες περιγραφές, όπως είναι η συγγραφή, πότε δημιουργήθηκε, τι είναι το είδος του υλικού, τι είναι ο τύπος του υλικού, εδώ είναι μια προσομοίωση παραδείγματος χάρη, έτσι και διάφορα, αλλά αυτά εδώ πέρα, κρατήστε τον όρο, τα λέμε εμείς στην πληροφορική μεταδεδομένα, δηλαδή το αν είναι ένας συγγραφέας, όχι ο ποιος συγγραφέας είναι, αλλά ότι εδώ υπάρχει μια ετικέτα που λέγεται συγγραφέας, εδώ υπάρχει μια ετικέτα που λέγεται ο τύπος του εκπαιδευτικού πόρου και ούτω καθεξής. Για να δημοσιεύσει λοιπόν κανείς εδώ, πρέπει να συμπληρώσει μια φόρμα η οποία και θα το ρωτήσει πού θα το χρησιμοποιήσεις αυτό το υλικό. Ακόμα και αν πας να το κατεβάσεις, δηλαδή σε ρωτάει, ναι, θα το πάρεις το υλικό, είναι δωρεάν για να μπει κανείς και να κάνει την εγγραφή και να κατεβάσει υλικό, αλλά για πού θα το χρησιμοποιήσεις? Για να το χρησιμοποιήσεις πρέπει να του πεις πού. Και όταν με μια διαδικασία μπορέσεις να το κατεβάσεις, αυτό που σου δίνεται είναι ένα ζυπαρισμένο αρχείο, δηλαδή το οποίο περιέχει τις διαφάνειες, περιέχει τις οδηγίες, περιέχει διάφορα είδη περιγραφών, τα οποία μπορείς να αξιοποιήσεις και εσύ στη δική σου εκπαίδευση εφόσον σου κάνει. Άλλο είδος υλικού. Θα θέλαμε ενδεχομένως, αφού είμαστε τόσο απασχολημένοι στη σημερινή κοινωνία, να μην διαβάζουμε μόνο περιοδικά. Εμένα, δηλαδή, ελάχιστος χρόνος που μένει για να διαβάσω άρθρα. Και μάλιστα, επειδή έχει αρχίσει και η όρασή μου να γίνεται πρεσβειοποίηση στυλ, δεν μπορώ πλέον να διαβάζω και πάρα πολύ καλά. Επειδή είμαι πάρα πολλές ώρες σε κίνηση, θα μπορούσα να έχω τη δυνατότητα να ακούω τα άρθρα. Και πολλά περιοδικά πλέον έχουν αρχίσει να εμφανίζουν τα άρθρα τους σε μορφή ακουστικών ηχείων, όπου κανείς κάνει download το άρθρο από το περιοδικό τάδε και το ακούει στο αυτοκίνητο. Το ακούει όταν είναι στο τηλέφωνο ή όταν είναι σε κάποια διαδικασία. Όλες αυτές οι ιστορίες έχουν εφαρμοστεί στην Αμερική και για τα εκπαιδευτικά μαθήματα και τα δρόμενα. Πολλές δηλαδή από τις διαφάνειες και τις διαλέξεις τους είναι ήδη σε τέτοια μορφή. Το Harvard ήταν και το MIT ήταν από τα πρώτα που το εφαρμόσανε. Και έτσι οι φοιτητές μπορούν πλέον να παίρνουν τις διαλέξεις στα φλασάκια τους, στα MP3, MP4 και να τις ακούνε όταν το έχουν ανάγκη. Άλλα είδη. Τώρα μας τα χάλασε εδώ, τέλος πάντων. Νέου εκπαιδευτικού υλικού είναι όπως αυτά εδώ πέρα, οι κλινικές περιπτώσεις. Sites δηλαδή τα οποία σου δίνουν τη δυνατότητα όχι μονάχα να βρεις ένα άρθρο, αλλά να βρεις μια κλινική περίπτωση. Και αυτή η κλινική περίπτωση έχει ανεβεί από κάποιον πάνω σε ένα τέτοιο site, πάνω σε ένα τέτοιο portal, αλλά δεν έχει μείνει εκεί πέρα άθικτη επειδή αυτός ήταν ο Θεός και έκανε την καλύτερη περίπτωση.
Μπαίνουν όλοι οι υπόλοιποι που είναι γνώστες του αντικειμένου, κάνουν τη διάγνωσή τους, βάζουν τα σχόλιά τους, ενδεχομένως να διορθώσουν και την κλινική περίπτωση. Και έτσι, με βάση την εξέλιξη στον χρόνο, όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό εδώ πέρα το site μπορούν να δημιουργήσουν και να καλυτερεύσουν το είδος του εκπαιδευτικού υλικού που υπάρχει. Ένα άλλο είδος εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα αναφερθούμε είναι αυτή η εικονική ασθενής. Μελέτη περιπτώσεων, θα αναφερθώ στη συνέχεια. Ένα screenshot εδώ πέρα τώρα, μόνο για του λόγου του αληθές. Και αυτό είναι που θα έχουμε βάλει σαν στόχο στην ιατρική σχολή και στη συνεργασία μας με την ορολογική μονάδα να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε άμεσα. Παιχνίδια σοβαρού σκοπού, όπως λέγονται. Κατά κόρον έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται τα τελευταία 2-3 χρόνια και στην ιατρική, έτσι ώστε να κάνουν πιο ελκτική, αν θέλετε, την εκπαίδευση προς φοιτητές. Ήδη, νομίζω, σε προηγούμενα σχολεία παίξατε με παιχνίδια ακόμα εδώ, διαδραστικά. Σε φροντιστήρια, πριν από 7. Έτσι, πόσο πιο ευχάριστη γίνεται η διαδικασία όταν κάποιος έχει τη δυνατότητα, αντί για να διαβάσει κάτι, να ενεργοποιηθεί, να διαδράσει, όπως το λέμε, έτσι, interacting με ένα αντικείμενο, με ένα παιχνίδι και να μπορέσει μέσα από το παιχνίδι να μάθει. Ένας γνωστός μου από το Maastricht, στη μονάδα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας που ήταν υπεύθυνος για το σύστημα, την εκπαιδευτική πλατφόρμα του συστήματος. Είχαν ανεβάσει λοιπόν όλοι οι καθηγητές της ιατρικής σχολής το υλικό τους, αλλά οι φοιτητές σχεδόν ποτέ δεν μπαίνουν ούτε να το κατεβάσουν, ούτε να το διαβάσουν κτλ. Ούτε σε περίοδο κανονική, ούτε σε περίοδο εξετάσεων. Μια πλήρης δηλαδή απαξίωση της προσέλευσης, ας πούμε, στο δικτυακό τόπο, το οποίο τόσο καλά και επιτυχημένα θέλανε αυτοί και περηφανευόταν ότι είχαν οργανώσει. Κάτι πρέπει να κάνουμε, είχε πει τότε με τους διάφορους συναδέλφους του και εφαρμόσανε ένα τρίκ που τους έλεγε: μπείτε εκεί, θα παίζετε ένα παιχνίδι στην αρχή, σαν quiz, ας πούμε, και όποιος, ας πούμε, νικήσει σε αυτό το quiz, θα του δίνονται διάφορα incentives, ότι θα μπορεί να παίρνει, ας πούμε, tips για τις εξετάσεις, να του παίρνει 2-3 ερωτήσεις παραπάνω από όσες θα παίρνουν οι άλλοι. Να του δίνονται διάφορα τέτοια κομμάτια, δηλαδή, εφόσον είχε νικήσει το παιχνίδι. Οπότε λέει από 5% κίνηση που είχε το website τα προηγούμενα χρόνια, έφτασε στο 85%, ας πούμε, του συνόλου των φοιτητών, μόνο και μόνο επειδή βάλανε στην αρχική του ιστοσελίδα ένα τέτοιο παιχνίδι, το οποίο δεν ήταν και εκπαιδευτικό παιχνίδι αυτή κατά αυτή τη μορφή, αλλά ήταν ένα ελάτε να παίξουμε και θα σας δώσω και θέματα. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα παιχνίδια έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται στις μέρες μας και σε διάφορες μορφές. Εδώ είναι ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας από αυτό που λέγεται και ίσως έχετε ακούσει Second Life. Ένα περιστατικό το οποίο υποτίθεται ότι παίρνει τη μορφή ενός ανθρωπόμορφου τέτοιου ειδόλου, το avatar, μπαίνει σε ένα εικονικό ιστοχώρο, πορεύεσαι και ξαφνικά εκεί που περπατάς, ας πούμε, σε ένα δρόμο, μέσα στο διαδίκτυο, συμβαίνει ένα ατύχημα μπροστά σου. Και υποτίθεται ότι εσύ είσαι τώρα ο γιατρός ή, ξέρω εγώ, ο νοσηλευτής ενδεχομένως σε άλλη περίπτωση που θα χρειαστεί να αξιολογήσεις πόσο σοβαρό είναι αυτό το περιστατικό. Πας λοιπόν πάνω από τον άρρωστο και σε έχουν εκπαιδεύσει να το αντιμετωπίσεις. Άρα τι θα κάνεις, θα το ρωτήσεις πώς λέγεται, τις πονάς, για να δεις καταρχήν άμα αντιδρά. Αυτά λοιπόν τα πράγματα μπορείς να τα κάνεις εδώ, χωρίς να σκοτώσεις κανέναν φυσικά. Έτσι, αλλά μπορείς να αλληλεπιδράσεις μαζί του σε εικονικό χώρο. Αυτά δηλαδή που τα παιδιά, όσοι έχουμε παιδιά στις μέρες μας, αρχίζουν και παίζουν και λέμε τι παίζει αυτός να με σκοτώνονται, κάνουν μέσα στο διαδίκτυο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ιατρική εκπαίδευση. Έχουμε ήδη αρχίσει να χτίζουμε εδώ και 3 χρόνια κάποια από αυτά τα σενάρια και το προωθούμε αυτό μαζί με τις υπόλοιπες εξελίξεις που θα σας δείξω αργότερα, έτσι ώστε να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε με ιατρικά σενάρια. Σας χρειαζόμαστε να μας δώσετε σενάρια και να μπορέσουμε και εμείς να βάλουμε πλάτη για την τεχνολογία για να χτιστούν τέτοια προγράμματα. Και εδώ είναι ένα άλλο είδος παιχνιδιού ενός συνεργάτη μας από τη Γαλλία, ο οποίος με ένα τέτοιο παιχνίδι, το οποίο δεν είναι σε εικονική πραγματικότητα, αλλά είναι σε ένα flash, όπως λέγεται, περιβάλλον, όπου τρέχουν δηλαδή animations, τρέχουν φιγούρες που πηγαίνουν έρχονται, προσπαθούσαν να διδάξουν στην πόλη τους τους μαθητές του λυκείου να μην πίνουν όταν είναι να οδηγήσουν, να μην πιούν το βράδυ που θα μπουν, αν είναι να κάνουν κάποια άλλη δραστηριότητα κτλ. Γιατί είχαν πάρα πολλούς θανάτους από πιωμένους φοιτητές που μετά πηδούσαν μέσα στη λίμνη που είχε η πόλη τους για να δείξουν ποιος είναι ο πιο μάγκας. Και έτσι ο Δήμος πλήρωσε την εταιρεία για να φτιάξει αυτό το παιχνίδι για να κάνει προαγωγή υγείας στην ουσία για τους φοιτητές του.